Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα και εσύ να με βγάλετε και καταχρηστή. Α, στα λόγια, ρε Κουρούζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες. Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ, κύριε Υπουργέ. Τότε λοιπόν, τι γίνανε αυτά τα λεφτά, ρε Κουρούζα. Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια, ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι. Φυσικά είμαι. Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα? Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο. Και τι δουλειά κάνεις, ρε Κουρούζα? Εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι? Ποιο? Ελάω, Αναγία, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα. Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. Με βρήκε δύσκολη στιγμή. Μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός. Και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια. Σαν και σένα. Αυτό το άθλιο γεγονός και την άθλια επιλογή των καναλαρχών. Και σαν και σένα. Εκείνη την ώρα κανονικά έπρεπε να σηκωθώ απάνω και να πάει 3 μέτρα κατά από τη γη. Εγώ ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Γιώργο, φύγε, το καλό που σου θέλω θα φας πολύ ξύλο. Όχι, κύριε Υπουργέ. Απ' την εποχή του Μακαρίτη του παππού σας. Να έχει υπόψη, κύριε Υπουργέ. Thank you.